Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά οπλισμένη και ζητούσε σύγχρονα όπλα από διεθνεί συμμάχου. Καθώ η βοήθεια αργούσε να φτάσει, τα Ουκρανικά στρατεύματα έμαθαν να χρησιμοποιούν αντισυμβατικό και αυτοσχέδιο εξοπλισμό για να βελτιώσουν τη θνησιμότητά του. Ουκρανοί κατασκεύαζαν ντρόουν για αναγνώριση και επίθεση κοντά στην πρώτη γραμμή του Ντμπά. Συνδύαζαν ηλεκτρονικά εξαρτήματα με τη βοήθεια φορητών υπολογιστών και πολλών εγχειριδίων σε αυτό που περιέγραψαν ω ανταρτοπόλεμο νέα γενιά. Οι ενόπλε δυνάμει της Ουκρανία ξεκίνησαν τι δοκιμέ ενό υπερσύγχρονου εγχώριου μηχανικού UAV που ονομάζεται Spy Gun στην πρώτη γραμμή. Σύμφωνα με την Defense Intelligence της Ουκρανίας, αυτό το drone έχει σχεδιαστεί για αποστολές αναγνώρισης και μπορεί να έχει διάρκεια πτήσης 120 έως 160 λεπτών. Μπορεί να φτάσει σε υψόμετρα 1,5 χιλιόμετρων, αλλά το βέλτιστο υψόμετρο λειτουργίας του είναι 500 έως 600 μέτρα. Ακόμη και υπό συνθήκε έντονων εχθρικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου, παραμένει επιχειρησιακό σε αποστάσεις έως και 50 χιλιόμετρων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.